Ήρθε η ώρα που φτιάχνουμε τις κουραγκέτες στα μελομακάρονα. Σίγουρα δεν τελειώνουμε σήμερα, γιατί είναι πολλά. Ξεκινήσαμε σήμερα, αλλά μέχρι αύριο το μεσημέρι, το απόγευμα το πολύ, θα έχουμε τελειώσει αυτό το σκοπό που έχουμε να κάνουμε. Τα γλυκά, τις κουραγκέτες, τα μελομακάρονα, φοιτητές, ό,τι άλλο χρειάζεται και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Τι ώρα ξεκινήσατε, γιατί βλέπουμε ότι είναι νωρίς το πρωί. Είναι νωρίς το πρωί, όταν υπάρχει, είπαμε, η αγάπη και όλα αυτά γίνονται. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει από χθες την προετοιμασία. Δηλαδή. Σήμερα ξεκινήσαν να φτιάξουν. Βγάλαν τα κιλά, τα ζυγίσανε, είδαν τι χρειαζόμαστε, τα υλικά, πόσες δόσεις χρειάζονται. Κάνανε αυτή την προετοιμασία από χθες. Και σήμερα το πρωί ξεκινήσαν να φτιάχνουν και ακόμα στους φούρνους μας έχουμε και ψήνουν. Τι βάλατε, τι βάλατε. Αχ, τώρα ξέρουν καλύτερα τα κορίτσια. Εγώ θα πω αυτά τι βάλαμε. Είναι κλασικά παραδοσιακοί κουραβιέδες. Πες κορίτσι μου τι έβαλε. Θα μας το πείτε εσείς, κυρία, που το βάλατε. Ωραία, πείτε. Τέλος πάντων, ζάχαρη, βούτυρο, κρυσκαρπούς, ναι. Βάζουμε και άλλους κρυσκαρπούς, όχι μόνο μυγδαλάκι. Βανίλιες, μαστίχα, αλεύρι. Και ό,τι άλλο το έχουν τα κορίτσια, μπορούμε να το έχουν πει, να έχουν βάλει και κάτι που δεν το ξέρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε και αύριο λοιπόν, με τις ογκουραμπίδες. Η άλλη ομάδα φτιάχνει τα φαγητά, γιατί είναι και το φαγητό στη μέση. Πρέπει να δίνουμε και το φαγητό. Άλλοι φτιάχνουν γλυκά, άλλοι φτιάχνουν τα φαγητά. Και έτσι αύριο θα έχουμε τελειώσει από τα γλυκά. Τα μελομακάρονα, πώς θα φτιάξετε. Τα μελομακάρονα. Με ρωτάτε πάλι κάτι δύσκολο. Δεν ξέρω. Πολλοί είναι τα κορίτσια, ξέρουν αυτά. Λάδι, έλα, πες το. Για πείτε μας. Λοιπόν, λάδι, πορτοκάλι. Αυτά ξέρεις καλύτερα. Πες το. Λάδι, πορτοκάλι, αλεύρι, μέλι και εδώ ξέρεις καρπούς, όχι μόνο καριδάκι, μπορούμε να βάλουμε κι άλλα. Μετά πάμε στο φαγητό. Σήμερα λόγω Τετάρτη κάνουμε ενισχύσιμο φακές. Τετάρτη και Παρασκευή άλλους αυτές τις μέρες. Κάνουμε φακές. Είναι τρεις φακές και λίγο φακετάρονται και θα φύγουν. Περιμένουμε ήδη ένα σχολείο να έρθει. Κάθε μέρα έχουμε από ένα σχολείο εδώ που προσφέρουν και αυτό όπως είπαμε και προχθές. Αυτή τη στιγμή στον δρόμο έρχονται. Νομίζω ότι. Άρα δηλαδή το χριστουγεννιάτικο, τα γιορτινά μάλλον γεύματα θα έχουν συνοδεία παραδοσιακών γλυκών. Και παραδοσιακά γλυκά και χυμό θα έχουν. Τα πάντα, τα πάντα. Φρούτο. Θα ξεκινήσουμε. Είναι δυνατόν να λείπουν αυτά όλα τα πάντα. Θα ξεκινήσουμε πρωί, ανήμερα, 4 η ώρα. Και από 4 η ώρα το πρωί. Ναι, γιατί είναι πολλά, πολλή ετοιμασία. Είναι τα φαγητά που πρέπει να μπουν στο φούρνο. Είναι κρέας που θέλει την περιποίησή του. Τι θα έχει, αρνάκι με πατάτες. Αρνάκι με πατάτες. Την πρωτοχρονιά θα έχουμε άλλο πρωί. Τα Χριστούγεννα έχουμε αρνάκι. Μετά θα φύγουν τα φαγητά από εμάς, γιατί δεν δουλεύουν τα αυτοκίνητα του Δήμου. Οπότε εμείς μια ομάδα θα τα μοιράσουμε στα σπίτια νωρίς, κάπως νωρίς. Στα σπίτια λοιπόν. Στα σπίτια. Ναι. Η αγάπη δηλαδή να περιόριστη για φέτο. Βέβαια, έτσι πρέπει. Να αρχίσουν και οι νοικοκυρές να τα στρώσουν στο τραπέζι. Να έχουν και αυτοί αισθανθεί ότι έχει το πάντα το τραπέζι τους. Και το φρούτο και το γλυκό και το φαγητό και το κρετάκι. Σαλάτα. Δεν ξεχνάμε και τη σαλάτα πάντα. Άρα η αγάπη και ο εθελοντισμός και ανήμερα το Χριστουγέννα και το Πρωτοχρονιά. Δεν σταματάει. Η αγάπη και ο εθελοντισμός δεν σταματάει. Όποιος μπαίνει εδώ δεν μπαίνει για πλάκα. Δεν έρχεται έτσι να δει, άντε να δούμε τι κάνουν σε εκείνο το συσίτιο. Κολλάει. Του αρέσει. Θέλει να προσφέρει. Και όταν αγαπάς και όταν θες κάτι, όπως είπαμε και προχθές, μπορείς. Πάντα μπορείς. Μία ώρα είναι πολύ λίγο. Δεν θέλει παραπάνω. Δύο πράγματα να φτιάξεις, να φύγεις. Νιώθεις όμορφα. Νιώθεις καλά. Θα έρθουν κάποιες κυρίες εδώ. Και εγώ μαζί. Και θα φτιάξουμε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το χριστουγεννιάτικο φαγητό που θα το μοιράσουμε το μεσημέρι και έτσι τίποτα τώρα να το έχω βάλει τα Χριστούγεννα, έτσι, γιατί δεν είναι τα Χριστούγεννα, δεν θα πεινάνε και τα άλλα μέσα πεινάνε. Λοιπόν, φέρετε και εσείς πράγματα, έτσι παίρνουν όλα τα σχολεία ό,τι μπορούν. Αυτά τα πράγματα που παίρνουν, να ξέρετε, που πάνε σε σπίτια που μπορούν να μαγειρέψουν, αλλά δυστυχώς δεν έχουν γονεί γιατί κάποιοι είναι άνεργοι ή γιατί έχουν άλλα έξοδα. Και θα πάνε έτσι, που θα φτιάξουν ήδη οι γονείς. Κάποιοι που δεν μπορούν να μεγερέψουν, όπως κάποιοι ηλικιωμένοι κύριοι και κάποια άλλα προβλήματα που έχουν, και στο πάμε εμείς έτσι.